Χαιρετώ, το Plus Computers πάλι μαζί σας με ένα Acer μοντέλο Y5-511G, το οποίο ήπιε λίγο παραπάνω και τώρα δεν ανοίγει. Και συγκεκριμένα χύθηκε κρασί στο πληκτρολόγιο και προσπάθησε ο πελάτης να το ανοίξει κλασικά και δεν ανοίγει. Οπότε θα το λύσω γρήγορα και θα δούμε μαζί τι γίνεται από κάτω, τι θα βρούμε και θα το επισκευάσουμε. Επιστρέφω. Λοιπόν, έβγαλα το πάνω καπάκι. Βλέπουμε πως έχει περάσει η υγρασία. Μισό, εδώ οι βάσεις όλες είναι σπασμένες. Πρέπει να τα φτιάξουμε και αυτά. Έχει περάσει το νερό από εδώ. Το βλέπετε, έχει περάσει από εδώ. Το νερό, το κρασί. Και εδώ λογικά. Εδώ στο touch από κάτω. Πάλι δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Εδώ από κάτω είναι πάλι όλα ξεδωμένα. Και κάτω από αυτό βλέπουμε στο πληκτρολόγιο εδώ σας το φέρω λίγο πιο κοντά να το δείτε, αν και θα το δούμε και στο μικροσκόπιο σε λίγο. Λοιπόν, έχω τη μητρική εδώ, από κάτω είναι μια χαρά, δεν έχει περάσει τίποτα, είναι full στη σκόνη. Θα τη ξεσκονίσω λιγάκι σε λίγο, αλλά πριν όμως, και είναι το πρώτο που κάνω πάντα όταν έχει βραχεί ένα λάπτοπ, δοκιμάζω το πληκτρολόγιο. Έτσι ξέρουμε αμέσως ότι το κόστος της επισκευής είναι από ένα αλφα ποσό, ας πούμε. Αλλιώς θα πούμε στον πελάτη την τιμή για την επισκευή της πλακέτας, θα τη φτιάξουμε και όταν έρθει η ώρα και βάλουμε το πληκτρολόγιο θα πρέπει να ξαναπάρουμε τον πελάτη να του πούμε ότι κοίτα συν 40 ευρώ λέμε τώρα, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Λοιπόν, εδώ έχω ένα τέστερ, προγραμματιστής είναι, αν το είδατε σε ένα από τα προηγούμενα μου βίντεο. Με αυτό προγραμματίζω τα IC, τα Super IO δηλαδή. Αλλά εκτός από αυτό, έχει και τέστερ για πληκτρολόγιο και προγραμματίζει και οθόνες. Είναι 3-1, να το πούμε έτσι. Βλέπουμε το συν εδώ δεν δουλεύει. Λοιπόν, μέχρι τώρα όλα καλά. Εδώ λοιπόν η πλακέτα, την ξεσκόνησα, είναι καθαρή πλέον. Και πάμε λίγο στο μικροσκόπιο να δούμε τι γίνεται. Από ό,τι φαίνεται μόνο σε αυτό εδώ το σημείο έχουμε πρόβλημα. Δεν βλέπω πουθενά αλλού υγρασία. Θα κοιτάξω τώρα να δω αν έχω σχέδιο.
για αυτήν τη μητρική. Δεν το έχω το σχέδιο, θα πρέπει να το κατεβάσω, αν υπάρχει βέβαια. Μέχρι να το βρω όμως, θα το βάλω εδώ να μουλιάζει λιγάκι, να το καθαρίσουμε εύκολα. Ωραία. Είμαστε τυχεροί, υπάρχει και σχέδιο και μπορντιού για αυτή τη μητρική. Οπότε μπορούμε να δούμε άνετα τι είναι όλα αυτά και να τα αλλάξουμε. Πάμε να τα καθαρίσουμε. Και δεν βλέπω κάτι δύσκολο εδώ. 10 μικροφαράτ είναι 19 βολή γραμμή. 10 μικροφαράτ είναι πυκνωτές αυτοί. Έχουμε 0 ohm αντίσταση εδώ. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι τι είναι αυτό. Κάποια αντιστασούλα είναι αυτή. Θα το δούμε όμως στο σχέδιο. Πάμε PQ804. Μάλλον πάμε στο μπόρντιου. Και πάμε να δούμε εδώ. PH803. Άρα εδώ το μπόρντιο δεν μας λέει τι είναι αυτά. Οπότε πάμε στο σχέδιο να δούμε. PH803. PH803. Και βλέπουμε εδώ 470 κιλόμα αντίσταση είναι αυτή. Ναι. Το βρήκαμε αυτό. Εδώ έχουμε PR804. Μηδενόν. Βλέπουμε εδώ και πάμε να δούμε και τους πυκνωτές μας. PC805. Δέκα μικροφαράτ στα 25 βολτ. Εδώ είναι όλα καλά. Μόνο από εδώ έχουμε θεματάκι. Πάμε να τα βγάλουμε όλα αυτά εδώ. Να τα ξαναφτιάξουμε. Να αλλάξουμε ό,τι είναι να αλλάξουμε. Και να το δοκιμάσουμε. Εδώ έχουμε τον κονέκτορα για το πληκτρολόγιο. Θα τον καλύψω. Για να μην λιώσει. Βάζω τον αέρα στους 450 βαθμούς και πάμε να τα αφαιρέσουμε.
Εδώ έχει οξυδωθεί αρκετά και το έχει κάψει όλο. Έχει φύγει εδώ το κομματάκι, δεν είναι κάτι σοβαρό όμως. Είμαστε πολύ καλά. Το κακό είναι που δεν βγάλαν την μπαταρία από πάνω. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις βγάζουμε κατευθείαν την μπαταρία. Γιατί πέρασε μια μέρα μέχρι να μας το φέρει. Και όσο ήταν η μπαταρία πάνω, έκανε ζημιά. Και σύν το ότι προσπαθήσαμε να το ανοίξουμε. Δεν έχω κοιτάξει όμως τι γραμμή είναι αυτή και που πάει. Πάμε να το δούμε μαζί. Η γραμμή μας είναι η SOC VNN. Με PL802. Και αυτό είναι πολύ κακό. Πάει κατευθείαν CPU. Εδώ. Ας ελπίσουμε πως δεν έχει κάνει καμία ζημιά. Πάμε λίγο να μετρήσουμε τις βασικές γραμμές μας, όλες. Δεκαπέντε ohm, 10, πολύ καλά για αυτό τον επεξεργαστή. Εδώ είναι η κάρτα γραφικών, εδώ είναι της μπαταρίας, δεν μας ενδιαφέρει. Είμαστε καλά νομίζω. Εδώ είναι η γύρωση. SGFX. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο πρόβλημα εδώ, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε την επισκευή. Πάμε λίγο να δούμε αυτό το MOSFET. Την έχει γλιτώσει αυτό. Αυτό
Αυτό όμως όχι, βλέπουμε εδώ έχει καεί όλο, έχει διαβρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα τα αλλάζουμε. Τα έχω εδώ όλα έτοιμα. Δεν είχα το ίδιο MOSFET, αλλά βρήκα αντίστοιχο. Είναι N-channel 30V. Απλά αυτό ήταν στα 13,8 αμπέρ, αυτό είναι στα 20, έχει μεγαλύτερη αντοχή, οπότε ακόμα καλύτερα. Πάμε να βάλουμε flux και να τα κολλήσουμε. Μπήκανε όλα. Οπότε μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Ανοίγω το τροφωτικό και έχουμε 7 mA. Πολύ καλά. Μπορούμε να πατήσουμε το power button. Είναι το 5 και το 6. Έχουμε κίνηση και ναι, έχουμε εικόνα. Μια γρήγορη επισκευή ήταν αυτή, φτηνά την γλίτωσα το λαπτοπάκι. Οπότε μένει να το καθαρίσω εδώ τη βρώμα, να δω τι θα του κάνω εδώ με τις βάσεις, να τις κολλήσω. Και το δένω και θα δοκιμάσω και το πληκτρολόγιο δεμένο. Επιστρέφω να σας πω τα αποτελέσματα. Εδώ όπως βλέπετε έχω φτιάξει τις βάσεις και από τις δύο μεριές. Έχω βάλει έναν SSD δικό μου, διαγνωστικό. Πάμε να βάλουμε το πληκτρολόγιο. Να το ξεκινήσουμε και να κάνουμε τις δοκιμές. Να δοκιμάσουμε το πληκτρολόγιο πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Περιττό να σας πω ότι το κάτω πλαστικό διαλύεται στα χέρια μου. Αυτή η σειρά, τα Acer, είναι ό,τι χειρότερο. Πάνε όλα τα πλαστικά για πλάκα, μετά από λίγο καιρό καίγονται.
και σπάνε. Λοιπόν, έχω βάλει τροφοδοτικό. No bootable device, για κάποιο λόγο, ενώ είναι συνδεδεμένος. Σε UEFI λογικά, ενώ εμένα ο δίσκος είναι σε legacy, οπότε πάμε να το αλλάξουμε. Legacy. Μπουτάρι, αλλάζω κάμερα και πάμε να δούμε αν λειτουργεί το πληκτρολόγιο. Έχω ανοίξει εδώ το προγραμματάκι. Πάμε να δούμε λίγο. Την έχει γλιτώσει το πληκτρολόγιο, αλλά εκτός λογικά από το, και όμως δουλεύουν και αυτά. Όλα ρολόι. Όμως εδώ touchpad δεν έχουμε. Πάμε να το δούμε και αυτό. Πάλευα κανένα μισάωρο με το touchpad. Το έλυσα όλο. Το ξεκόλλησα μάλλον. Βλέπετε εδώ από κάτω που είχε περάσει το κρασί, δεν έχει όντως τίποτα. Δεν λειτουργούσε με τίποτα. Κοίταξα όλες τις γραμμές με παλμογράφο. Πάλι τίποτα νέκρα. Και έλεγα πως μάλλον είναι χαλασμένο. Αλλά μετά πως μου κόψε, θυμήθηκα ότι και σε ένα άλλο Acer που μου είχαν φέρει πρόσφατα κιόλας, το Touch δεν δούλευε. Όταν ξεκινάγαν τα Windows δεν λειτουργούσε το Touch. Βλέπετε εδώ δεν λειτουργεί. Το βουλάκι είναι εδώ, αν το βλέπετε. Και ήθελε κάθε φορά ενεργοποίηση από εδώ. FN. Εδώ. Και βλέπετε εδώ πως το ποντίκι λειτουργεί κανονικά. Αυτά, οπότε έχετε το υπόψη σας. Αυτό ήταν το βιντεάκι, τελειώσαμε με το λάπτοπ, θα το δέσω μόνο. Τα έλεγξα ήδη όλα με το δικό μου σκληρό. Είναι όλα κομπλέ. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε όλα τα καινούρια. Και αν έχετε κάποια απορία, κάποια ερώτηση, γράψτε το σχόλιο σας από κάτω και θα σας απαντήσω. Χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.